στις εξελίξεις που περιστρέφονται γύρω από τη λαβωμένη Θεσσαλία θα περάσουμε τώρα. Θα καλησπερίσω σε αυτό το σημείο τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη. Είναι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, με πάρα πολλές προκλήσεις, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε να μας πείτε, κύριε Αυγενάκη, πού βρισκόμαστε, διότι έχετε μια συνολική και πολύ συγκεκριμένη εικόνα. Έχετε βρεθεί στις περιοχές αυτές. Όλες τις μέρες. Τόσο εγώ, όσο και οι συνεργάτες, όλη η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από την πρώτη μέρα, οι υπουργοί, οι γενικοί γραμματείς, οι πρόεδροι των επωπτωμένων φορέων όπως του ΕΛΓΑ, ΕΛΓΟ Δήμητρα, ΕΦΕΤ, τον Μπενάκιο, οι τοπικές μας υπηρεσίες, όλοι ενεργοποιήθηκαν διότι οφείλαμε και οφείλουμε να είμαστε εκεί στο πεδίο, δίπλα στους πληττόμενους, ακούγοντας, υποστηρίζοντας και λύνοντας προβλήματα. Είναι μια δύσκολη, πολύ δύσκολη κατάσταση, πιστέψτε με. Έχουμε ζήσει πολύ ιδιαίτερες στιγμές, μεγάλες ευθύνες, μεγάλη αγωνία, αλλά την ίδια στιγμή και αλληλεγγύη άλλοι συνάδελφοι από την κυβέρνηση, πολιτική προστασία, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Περιβάλλοντος και φυσικά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τακτικότατα, πέρα από τη φυσική του παρουσία, έχει βρεθεί 2 και 3 φορές στη Θεσσαλία, σε καθημερινή βάση. Με μια παρένθεση τώρα που βρίσκεται στην Αμερική, συμμετέχει στα Zoom, με Zoom στις τηλεδιασκέψεις, στο συντονιστικό και παρακολουθεί και ενημερώνεται βήμα-βήμα για την πορεία των έργων τα οποία έχουμε θέσει προτεραιότητα. Η πρώτη προτεραιότητα ήταν ο απεγκλωβισμός, ολοκληρώθηκε. Είχαμε ένα αριθμό αγνοωμένων. Δυστυχώς ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται στους 16 αυτή την ώρα. Προχωρήσαμε ταχύτατα στο να επαναφέρουμε την επικοινωνία, ρεύμα, οδική επαφή, οδική σύνδεση με κάποια χωριά τα οποία είχαν αποκλειστεί. Υπάρχουν όμως ακόμη περιοχές που είναι προσβάσιμες. Έχουμε, είμαι προημερών, είχα πάει στη Ζαγορά, όπου εκεί υπάρχει ένα χωριό ακόμα που έχει καταστραφεί η γέφυρα και έχουν και θέμα με τα μήλα παρεπτόντως. Mm-hmm. Διότι είναι ένα συγκομιδή τώρα του μήλου, το οποίο έχουν πρόβλημα. Διότι ο δρόμος, η γέφυρα έχει καταστραφεί. Ο στρατός αδυνατεί να εγκαταστήσει γέφυρες στρατιωτικού τύπου που θα εξυπηρετούσε έτσι έστω προς το παρόν την κατάσταση του χωριού και την πρόσβαση και τη μετακίνηση των μήλων. Να σημειωθεί, κάνω μια παρένθεση, ότι πέρυσι είχαν συγκομίδευση 18-19.000 τόνους μήλα από τη Ζαγορά. Φέτος, δυστυχώς, ο αριθμός που προβλέπεται δεν θα περάσει τα 4-5 χιλιάδες τόνους μήλα. Τα υπόλοιπα θα μείνουν στους αγρούς. Οπότε εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, όπως τους διαβέωσα, να είμαστε εκεί, να αντιμετωπίσουμε μαζί το πρόβλημα και να αποζημιωθούν. Κάτι το οποίο φυσικά, προσέξτε, το λέμε, αλλά δεν είναι η πανάκριος λύση. Ξέρουμε πολύ καλά ότι όλη η παραγωγή, όλοι οι κτηνοτρόφοι θα ήθελαν πάρα πολύ να έχουν τη δικιά τους παραγωγή, τα δικά τους εισοδήματα. Να έχουν τα χρήματα που θα εισέπλαταν από την αγορά και όχι από τις αποζημιώσεις. Παρ' όλα αυτά όμως, είναι ένας καθαρός και έντιμος τρόπος και άμεσος τρόπος από πλευράς μας, από πλευράς πολιτείας, από πλευράς κυβέρνησης, να τους στηρίξουμε και να τους πούμε: μην ανησυχείτε, είμαστε δίπλα σας και θα κάνουμε ό,τι απαιτηθεί. Να τους υποστηρίξετε εντός χρονοδιαγραμμάτων, γιατί εντός, κάθε μέρα πιο εντός δεν γίνεται, πιστέψτε. Έχουμε κρίσιμη, κάνει έτσι. Τα πάντα. Έχουμε κάνει όσα πρέπει με απόλυτη ακρίβεια, με απόλυτη ταχύτητα, με απόλυτο συντονισμό, έτσι ώστε ο ΕΛΓΑ, που έχει τον πρώτο βαθμό ευθύνης για το θέμα της καταγραφής και των αποζημιώσεων, να κινηθεί ταχύτητα. Δηλαδή πιο συγκεκριμένα. Εμείς ως Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μέσω του ΕΛΓΑ, αποζημιώνουμε την παραγωγή. Δηλαδή τα μήλα, το βαβάκι που είναι πρώτο σε ζημιά στην περιοχή, σιτηρά, δεύτερο σε ζημιά στην περιοχή, αμύγδαλα, κάστανα, μήλα, ελιές, βιομηχανική ντομάτα, είναι τα βασικά προϊόντα τα οποία έχουν πληγεί. Εμείς λοιπόν μέσω των δορυφόρων έχουμε αυτή τη στιγμή μια εικόνα της έκτασης που έχει η πληγή, που βεβαίως δεν έχει ακόμα σταθεροποιηθεί, δηλαδή το φαινόμενο ακόμα σε εξέλιξη, διότι τα νερά μετακινούνται. Η νέα και η παλιά λίμνη Κάρλα δυστυχώς δεν έχει σταθεροποιηθεί ακόμα και θα πάρει χρόνο. Η έκταση η οποία έχει πληγή ανέρχεται περίπου στα 1.000 στρέμματα. Mm-hmm. Μεγάλη έκταση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να οριοθετηθεί από τα στελέχη του ΕΛΓΑ και στη συνέχεια να ξεκινήσουν. Που αυτό μας βοηθά, εφόσον οριοθετηθεί, που είναι θέμα ημερών. Σημαίνει ότι έχουμε μια ακρίβεια της τάξης του 80-90% της έκτασης, άρα και των ζημιών και των καλλιεργειών που έχουν πληγεί. Και συνεισάλληξη έχουν ξεκινήσει τα συνεργεία, τα δικά μας και συνεργεία μεικτά με την πολιτική προστασία, να καταγράφουν τις ζημιές. Επειδή όμως το προσωπικό μας δεν έφτανε, τι κάναμε ταχύτατα, από τη δεύτερη μέρα κιόλας,
Τρέξαμε μια προκήρυξη για 86 στελέχη με 8μηνη σύμβαση, εκ των οποίων τα 50 ήδη άρχισαν να προσλαμβάνονται και να τοποθετούνται στην περιοχή της Λάρισας, της Θεσσαλίας δηλαδή. Συν της άλλης, τρέχει ο διαγωνισμός για 30 στελέχη τεχνολόγους γεωπόνους, ώστε και εκείνοι να είναι κατά κύριο λόγο από την ευρύτερη περιοχή, ώστε να ξέρουν λεπτομέρειες, ιδιαιτερότητες και να μπουν στη μάχη άμεσα τα επόμενα 24 ώρα. Και συν της άλλης, έχουμε ήδη σε εξέλιξη προκήρυξη για 8 χτινιάτρους. Πάλι από την περιοχή, για να μην έχουμε θέματα που θα εγκατασταθούν, που θα μείνουν. Θέλουμε ντόπιο προσωπικό ώστε να τρέξουν και μεγαλύτερη ζέση και μεγαλύτερο πάθος. Και τέλος, έχουμε και συνεργασία εκεί με το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο της Θεσσαλίας, περίπου άλλα 30 στελέχη. Έτσι ώστε δηλαδή σε πλήρη εξέλιξη, σε συνεργασία με τους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ, στους Δήμους, με τις υπηρεσίες πρωτογενή τομέα της περιφέρειας, που συνεργαστήκαμε και όλη αυτή την περίοδο για το θέμα της περισυλλογής των νεκρών ζώων. Νομίζω ότι θα είμαστε πολύ πολύ άμεση μέσα στους χρόνους μας. Έχουμε κάνει και μια εκτίμηση. Πέρα από τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στο φυτικό κεφάλαιο, γιατί είναι και αυτό. Οι καθυστερήσεις είναι στις δηλώσεις των εμπλεκομένων, των πληττόμενων. Mm-hmm. Δεν είναι σε καθυστερήσεις σε εμάς. Μάλιστα, εμείς έχουμε πάρει και κάποια μέτρα πολύ βοηθητικά. Πρώτα απ' όλα, με εντολή μου, υπάρχει και απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ να μην καταβάλλονται εκτιμητικά τέλη. Τέλος. Mm-hmm. Άρα, δηλώνεις τη ζημιά σου χωρίς καμία επιβάρηση. Δεύτερον, πήραμε απόφαση και από τον Αργό Δημήτρα με εντολή μου, ώστε να μην καταβάλουν για τα επόμενα 2 χρόνια τέλος για το κρέας, για το γάλα. Τρίτον, είπαμε ότι ξέρετε, επειδή ξέρουμε ότι κάποιες περιοχές δεν έχουν ακόμα ρεύμα, δεν έχουν ίντερνετ. Άρα, μην μένετε στην ανάγκη να συνδεθούμε για να κάνουμε ηλεκτρονικά τη δήλωσή σας. Mm-hmm. Κάντε και χειρόγραφα. Δώστε τους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ όπου είστε και εμείς με το προσωπικό που ήδη σας λέω εμπλουτίζουμε τον τοπικό ΕΛΓΑ. Θα προχωρήσουν στην διεκπαιρέωση έτσι ώστε να μην καθυστερήσουμε, να μην περιμένουμε δηλαδή, να περάσει ο χρόνος. Και εσύ της άλλης, ενοποιήσαμε τις πλατφόρμες έτσι ώστε αν είναι ζημιά για την απώλεια τραχτέρ, mm-hmm. για την απώλεια για παράδειγμα του αρμακτικού μηχανήματος, αυτομάτως αυτομάτως επιδοτείται, ενισχύεται, αποζημιώνεται πιο σωστά από την κρατική αρρωγή. Αλλά δεν χρειάζεται να κάνετε διαφορετικές αιτήσεις από εδώ και διαφορετικές αιτήσεις από εκεί, όπως γινόταν στην περίοδο του Ιαννού. Mm-hmm. Ενοποιήσαμε τις πλατφόρμες, οπότε με μία δήλωση ζημίας, αυτομάτως εμείς, ξεχωριστά οι εμπλεκόμενοι, παίρνουμε το κομμάτι που μας αφορά και ο πληττόμενος είναι ήσυχος ότι έκανε μία δήλωση για τα πάντα. Άρα χωρίς να τρέχει από εδώ και από εκεί. Ότι θα υπάρξει μάλλον αναστολή υποχρεώσεων ενδεχομένως και διαγραφή φορολογικών και άλλων. Αυτό το έχουμε προβλέψει και έχουν ήδη ανακοινωθεί τα πάντα. Διότι στόχος είναι να διευκολύνουμε όπως τους ανθρώπους αυτούς. Θέλω να σας πω κάτι. Βεβαίως οι εικόνες που μεταφέρονται είναι σκληρές. Αλλά είναι εντελώς διαφορετικό να το ζήσεις από κοντά. Να ζεις από κοντά στάβλους με 1.000 και 2.000 νεκρά ζώα. Να βλέπεις, ξέρω εγώ, βαβακοκαλλιέργεια που ήταν έτοιμη για συγκομιδή και να είναι αυτή τη στιγμή μία λάσπη. Ή να έχει πλακωθεί από φερτά υλικά, μπομπάζα δηλαδή κοινώς. Πέτρες, ξύλα, βράχους, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Να σας πω μονάχα, είναι από αυτά τα περίεργα ότι από τα Τρίκαλα μαζέψαμε, που ήταν μια από τις τελευταίες ενέργειες συγκέντρωσης νεκρών ζώων, μαζέψαμε περίπου 3 φορτηγά ψάρια. Απίστευτο. Κι όμως ναι. Και είχαμε και ένα άλλο πρόβλημα. Τι τα κάνουμε αυτά, όχι μόνο τα ψάρια, συνολικά τα ζώα, τα νεκρά. Τι τα κάνουμε, ταφή, σε ποιους χώρους, ήταν ένα άλλο μεγάλο project και μια άλλη δύσκολη διαδικασία να βρούμε χώρους σύμφωνα με τις υποδείξεις των Δήμων να ακολουθούν οι διαδικασίες προβλεπόμενες ή να καταφέρουμε να ανοίξουμε το δρόμο προς τη ΒΙΠΕ Λάρισας για να ενεργοποιήσουμε τον αποτεφλωτήρα έτσι ώστε να έχουμε την καύση που αυτό είναι το ιδανικότερο. Δύσκολα, αλλά τα αντιμετωπίσαμε σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς. Επειδή περνούν οι μέρες, σας ανησυχεί επιχειρησιακά το σκέλος που αφορά την περισυλλογή των ζώων στις περιοχές που είναι αποκλεισμένες μέχρι καθόλου, και σήμερα. Καθόλου. Ο αριθμός πλέον των ζώων που έχουν μείνει κυρίως σε στάνες μέσα είναι πολύ μικρός και δεν έχει περισυλλογή διότι δεν έχουμε πρόσβαση. Mm-hmm. Υπάρχουν δηλαδή σημεία, τα χωριά έχουν πλέον στο σύνολο τους, αν εξαιρέσεις μια-δύο περιπτώσεις, υπάρχει πρόσβαση, αλλά έχουμε κάποιες περιπτώσεις που το οδικό δίκτυο, η αγροτική ειδοποίηση έχει εξαφανιστεί. Mm-hmm. Όπως τα ακούτε, έχει εξαφανιστεί. Άρα εκ των πραγμάτων υπάρχουν σημεία τα οποία δεν είναι εύκολο να προσεγγίσει ο φορτηγά και μηχανήματα με το προσωπικό, με τον εξειδικευμένο εξοπλισμό για να μπορέσει να μπει μέσα, να φορτώσει, να μαζέψει, να καθαρίσει. Στη συνέχεια ακολουθήσουν τα συνεργεία που θα πρέπει να κάνουν τις ανάλογες ενέργειες για να
να αποφύγουμε τους οποιοδήποτε κινδύνους, αρρώστιες κτλ. Δύσκολη, επαναλαμβάνω, διαδικασία, αλλά όμως το καταφέραμε. Δεν μας ανησυχεί πλέον ο αριθμός των νεκρών ζώων που έχει μείνει χωρίς να περισυλλεγεί. Ωστόσο, η προσπάθεια συνεχίζεται. Ο μεγάλος όγκος όμως, δηλαδή πάνω από 60.000 περίπου νεκρά ζώα, έχουν ταφεί σωστά ή έχουν προχωρήσει αποτέφρωση όπως προβλέπετε. Έχουμε και ένα μεγάλο αριθμό από πτηνά και κουνέλια, περίπου σε 140.000 παρακάτι που έχουν δηλωθεί. Ελάχιστα μπορεί να εντοπίσει κανείς, για να είμαι ειλικρινής, τα περισσότερα έχει πάρει το νερό. Και έχουμε και ένα μεγάλο αριθμό επίσης από μελισσοσμήνη, που επίσης έχει καταστραφεί, έχουν χαθεί περί των 100 και πλέον χιλιάδων. Mm-hmm. Συζητάμε μια πολύ μεγάλη ζημιά, την οποία καλούμαστε να αποζημιώσουμε, να ενισχύσουμε τους ανθρώπους αυτούς, είτε σε επίπεδο παραγωγής, είτε σε επίπεδο ζωικού ή φυτικού κεφαλαίου, είτε σε επίπεδο εξοπλισμού, είτε σε επίπεδο υποδομών. Οι εκτάσεις πότε θα μπορέσουν πρακτικά να είναι εκ νέου καλλιεργήσιμες, κύριε Αυγεννάκη? Και εκεί λοιπόν υπήρξε ένα fake news, το οποίο είχαν οι άνθρωποι το ζόρι τους, την αγωνία τους, να δουν αν όντως είναι όλοι καλά, οι οικογένειές τους, οι συντοπίοι τους, οι χωριανοί τους. Και είχαν και τα fake news να τους πλακώνουν την ψυχή ότι, ξέρετε, η γη για τα επόμενα 5 χρόνια είναι ανεργή. Είναι ψέμα αυτό. Και είναι ψέμα, δεν όχι επειδή το είπα εγώ. Δηλαδή η ποιότητα των εδαφών. Όχι, όχι, όχι. Όχι, και το λέω με απόλυτη βεβαιότητα πλέον. Όταν ενεργοποιήσαμε τον Ελγό Δήμητρα και τα δύο Ινστιτούτα, τα οποία είναι επιστοποιημένα και από τα κορυφαία στην Ευρώπη, φέραμε και επιπλέον συνεργείο από τη Θεσσαλονίκη, κινητό συνεργείο, ενεργοποιήσαμε περίπου των 350 σημείων στο όλο το Θεσσαλικό κάμπο που υπήρχαν διαρκώς δείγματα, τα οποία και συνεχίζονται βέβαιως, αναλύσεις, δείγματα σε καθημερινή βάση και αναλύσεις. Και τα πορίσματα, τα πρώτα, δείχνουν ακριβώς το αντίθετο, ότι μετά την απομάκρυση των φερτών υλικών, και για το οποίο έχουμε ήδη προβλέψει μηχανισμό και διαδικασίες και έχουμε ανακοινώσει στους κατοίκους της περιοχής τους τρόπους με τους οποίους θα γίνονται αυτά τα πράγματα και πώς αποζημιώνονται για αυτή τη διαδικασία, αλλά και πού θα πηγαίνουν τα μπάζα αυτά. Mm-hmm. Δηλαδή τα βγάλαμε και τα πάμε που μας βολεύουν, που μας εξυπηρετεί, σαφώς και όχι. Έχει υποδείξει, όπως ζητήσαμε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, συγκεκριμένα σημεία που θα μπορεί να μεταφέρονται όλα αυτά τα φερτά υλικά, τα οποία θα μακρύνονται από τους αγρούς. Η γη λοιπόν μέχρι την επόμενη περίοδο θα μπορεί να καλλιεργηθεί στις περισσότερες των περιπτώσεων. Ήρθε όμως παράλληλα και μια άλλη επίσης ευχάριστη ανακοίνωση από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που ακριβώς ταυτίζεται με αυτά τα οποία είπαν οι δικοί μας επιστήμονες. Άρα λοιπόν οι επιστήμονες μπαίνουν μπροστά, τους ενεργοποιήσαμε για να μπορέσουν να δίνουν γρήγορα υπεύθυνες απαντήσεις σε κάθε fake news που κυκλοφορεί, αλλά και υπεύθυνες πληροφορίες σε κάθε αγρότη, χτινοτρόφο που ομολογούμενος έχει μια μεγάλη αγωνία. Και σύν της άλλης, προγραμματίζουμε, μόλις ισορροπήσει λίγο η κατάσταση, δηλαδή τις επόμενες 2-3 εβδομάδες, να πραγματοποιήσουμε ενημερωτικές εκδηλώσεις σε κάθε νομό, πιθανώς σε κάθε δήμο, όπου οι ειδικοί επιστήμονες θα δίνουν κατευθύνσεις, συμβουλές δηλαδή, πώς θα επαναφέρουμε τη γη στην πρώτερη κατάσταση, με ποιες ενέργειες, με ποιες κινήσεις, τι χρειάζεται σε κάθε περιοχή, εξειδικευμένες πληροφορίες, αφού θα έχουμε σίγουρα τα αποτελέσματα από τα Ινστιτούτα μας που διαρκώς λειτουργούν και τροφοδοτούν με νέες πληροφορίες. Για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, θέλω να σας ρωτήσω αν θα υπάρχει χρονικά μια μετάθεση. Ναι, ναι, ήδη έχουμε ανακοινώσει ότι έχουμε 6 μήνες παράταση για αυτά τα οποία τρέχουν. Mm. Και σύν της άλλης, ανακοίνωσα και σήμερα το πρωί, μιλώντας στο Olympia Forum, ότι για τα προγράμματα που θα ανοίξουν την επόμενη περίοδο, ειδικά για αυτές τις περιοχές, έχω ζητήσει από τις υπηρεσίες μας, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, να προχωρήσουν ταχύτατα με μια επιπλέον μοριοδότηση για τα προγράμματα, για τις προτάσεις που θα έρθουν από τις πληττόμενες περιοχές. Διότι δυστυχώς, ξέρετε, ζήσαμε και αντιμετωπίζουμε τη μεγαλύτερη πλημμύρα στην Ευρώπη, αλλά έχουμε και τη μεγαλύτερη πυρκαγιά στην Ευρώπη. Εκεί θα βρεθώ την Τρίτη το πρωί, γιατί ο Εύρος δεν τελείωσε. Δεν σημαίνει ότι επειδή τα φώτα της δημοσιότητας παραμένουν στη Θεσσαλία, ξεχάσαμε τι γίνεται στον Εύρο και τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε και στον Εύρο. Άρα λοιπόν εκεί θα είμαστε Τρίτο πρωί μαζί με τους συνεργάτες μου για να δούμε από κοντά κάποια πράγματα και κυρίως να ενεργοποιήσουμε και το πάρκο για τους μελισσοκόμους, για τη μελισσοκομεία, το οποίο είχε εξελιχθεί, αλλά το επιταχύναμε ώστε να μπορέσει πολύ γρήγορα να φιλοξενήσει όσα μελισσοσμήνη και όσες χυψέλες κατάφεραν να σωθούν, ώστε σιγά 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 να ξαναδώσουμε ζωή στον τόπο αυτό. Είναι ευχάριστο ότι τα δάση τα οποία είχαν καεί, δεν είναι στην αρμοδιότητά μας, είναι στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, δείχνουν καλά δείγματα να ανταποκρίνονται. Χαίρομαι διότι και ήδη οι επιστήμονες, οι δικοί μας του Εργό Δήμητρα, μας έχουν δώσει ευχάριστες πληροφορίες, επιστημονικά τεκμηριωμένες βέβαια πάντοτε. Και έτσι με καλή συνεργασία και με τις τοπικές κοινωνίες να δουλεύουν και να συνεργαζόμαστε μαζί, είμαι βέβαιος ότι πολύ γρήγορα
θα καταφέρουμε και στη Θεσσαλία και στον Εύρο mm-hmm. να ξαναβρούν οι άνθρωποι το χαμόγελό τους. Επειδή ωστόσο, κύριε Αυγενάκη, όλα είναι μία αλυσίδα. Οι αναφορές για έκρηξη πληθωρισμού ή τα ζητήματα διατροφικής ασφάλειας mm-hmm. σας ανησυχούν? Βέβαια και μας ανησυχούν. Αλλά ωστόσο όμως δεν δικαιολογώ σε καμία περίπτωση την εκτείναξη των τιμών σε προϊόντα τα οποία έχουν καμία σχέση με τη Θεσσαλία, αλλά επικαλούνται οι έμποροι mm-hmm. και κυρίως οι μεσάζοντες την πλημμύρα στην Θεσσαλία για να αυξήσουν τις τιμές σε προϊόντα που δεν έχουν καμία σχέση με την περιοχή. Δηλαδή, πιο συγκεκριμένα, δεν νοείται αγγούρι, μαρούλι, ντομάτα, τα οποία σε πολύ, 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 πολύ μικρό ποσοστό επί του συνόλου των εκτάσεων που δηλωμένα καλλιεργούν απορροκυπευτικά, ένα πολύ μικρό ποσοστό αυτών των καλλιεργείων υπάρχει στη Θεσσαλία και που βεβαίως σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, ελαχιστότερο είναι το ποσοστό που έχει πληγεί. Άρα δεν δικαιολογείται σε καμία των περιπτώσεων εκτείναξη των τιμών στις λαϊκές αγορές της Αθήνας. Συζητάμε έλεγχο. Δηλαδή για μαυραγωρίτες, έτσι ομά και σκληρά, οι οποίοι παίζουν παιχνιδάκια στην πλάτη των καταναλωτών και επικαλούνται πράγματα τα οποία ομολογουμένως δεν περιποιούν τιμή για κανένα τους. Όπως επίσης, επιτρέψτε να σας πω και κάτι άλλο. Είδαμε και το θίξαμε δημόσια και μάλιστα αναφέραμε και συγκεκριμένα χωριά που εντοπίσαμε μια έξαρση. Όλο τυχαίως την ίδια ημέρα με τον ίδιο τύπο δηλώσεων για ζωικό κεφάλαιο από συγκεκριμένα χωριά των Τρικάλων. Κάτι το οποίο δεν έχει καμία λογική, διότι αυτομάτως κάναμε εσωτερικό έλεγχο με το τι είχαν δηλώσει τα συγκεκριμένα πρόσωπα με ονοματεπώνυμο και είδαμε ότι δεν διαθέτουν ζωικό κεφάλαιο ή διαθέτουν πολύ μικρότερο από αυτό που δηλώνανε. Το ίδιο συνέβη και με κάποιους μελισσοκόμους στην περιοχή. Τα είπαμε σε τοπικό επίπεδο, στα τοπικά κανάλια, με το όνομά τους, γιατί είναι ντροπή κάποιοι άνθρωποι να παίζουν παιχνίδια στην πλάτη κάποιων συναδέλφων τους που έχουν πραγματικά πληγεί και περιμένουν από την πολιτεία να τους βοηθήσει. Και ξέρετε ότι είναι μη ηθικό ή θα το έλεγα ανήθικο. Διότι πέρα το ότι ούτως ή άλλως θα ελεγχθούν, άρα δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουν χρήματα τα οποία δεν τους πρέπει να πάρουν, καθυστερούν μια διαδικασία. Γιατί είναι υποχρεωμένοι οι υπάλληλοι να ελέγξουν. Άρα σημαίνει χρόνος. Γιατί να στερήσουμε έστω και τη μία ημέρα, έστω και τις δύο ημέρες, που θα ασχοληθεί όλο το στελεχειακό δυναμικό με ψευδείς δηλώσεις, αντί για να σπεύσουμε να κερδίσουμε έστω και μία ή δύο ημέρες από το να πάρουν οι άνθρωποι τις προκαταβολές τους για να μπορέσουν σιγά σιγά να σταθούν στα πόδια τους. Γι' αυτό το λόγο και έχω θυμώσει πάρα πολύ με αυτές τις περιπτώσεις και τους έστειλα πολύ σκληρά μηνύματα. Τέτοια παιχνιδάκια δεν θα πρέπει να συνεχιστούν. Και να τελειώσει εδώ το παραμύθι αυτό του παναγοραψίματος με αφορμή τις πλημμύρες και το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν κάποιοι συνάδελφοί τους. Σε επίπεδο τώρα απολογισμού, μέχρι τώρα τουλάχιστον, κύριε Αυγενάκη, και θέλω να μου απαντήσετε ειλικρινά, πόσο έτοιμη ήταν η πολιτεία εν τέλει για να αντιμετωπίσει μια τέτοια καταστροφή και τι πήγε λάθος? Συγγνώμη, 800 δισεκατομμύρια κυβικά νερό έπεσαν σε ελάχιστα 24 ώρα. 800 δισεκατομμύρια κυβικά νερό. Είναι τεράστιο νούμερο. Συμφωνώ με αυτό που λέτε. Όμως είχαμε μία μάνδρα το 2017, είχαμε έναν Ιαννό, τώρα η Θεσσαλία. Όχι, σίγουρα, αλλά θέλω να πω. Ότι ο Ιαννός ήταν κατά 1/3 μικρότερο φαινόμενο από ότι ήταν την πλημμύρα Ντάνιελ. Προσέξτε, θέλω να σας πω το εξής. Βρέθηκα στη Σύνοδο Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης την προηγούμενη Δευτέρα και Τρίτη. Και εκεί τους είπα τα πράγματα με το όνομά τους. Ότι ξέρετε. Καλό το πράσινο αποτύπωμα, η στρατηγική για μια καλύτερη, πιο πράσινη Ευρώπη, με πρωτοβουλίες και δράσεις για μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα, για τα πλαστικά καλαμάκια, με τα χάρτινα καλαμάκια. Σωστά. Mm-hmm. Αλλά προσέξτε, έχουμε κάτι πολύ πιο άμεσο το οποίο πρέπει να το διαχειριστούμε. Και είναι οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Και εμείς δεν συζητάμε κάτι το οποίο θα έρθει και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Ήρθε. Ήρθε. Και εμείς ως χώρα είμαστε στο μάτι του κυκλώνα. Άρα δεν μπορούμε να συζητάμε άλλο για το τι θα κάνουμε. Αυτό λοιπόν, αυτά τα φαινόμενα ήρθαν και θα επαναληφθούν, αν όχι στην ίδια ένταση, αλλά τα φαινόμενα τύπου Ιαννού ή τύπου Ξηρασίας ή τύπου Πυρκαγιών μετέπειτα και εμείς θα τα ξαναντιμετωπίσουμε. Αυτό λοιπόν που συνέβη. Άρα και έρχομαι στο ερώτημά σας. Ο Δής δεν μπορεί να δηλώνει έκπληκτος, έτσι? Όχι, και επειδή λοιπόν. Τα έχουμε ήδη. Το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε, έτσι, πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα φαινόμενα. Βλέπουμε λοιπόν ένα πρόβλημα και προσπαθούμε με απόλυτη σοβαρότητα και πιθανότητα να το διαχειριστούμε. Είδαμε λοιπόν το πρόβλημα πλέον της Θεσσαλίας. Που προσέξτε. Έχει κοινά χαρακτηριστικά με την Κρήτη. Mm-hmm. Και τι εννοώ. Είναι δύο τόποι, δύο περιοχές, για τις οποίες είχαμε μιλήσει πολύ πιο έγκαιρα πριν συμβούν αυτά στον Πρωθυπουργό και είχαμε σχεδιάσει κάποια πράγματα. Απλά τώρα οι συνθήκες μας επέβαλαν να τα τρέξουν πολύ πιο γρήγορα. Όπου και στις δύο περιοχές έχουμε πολλές καλλιέργειες, κάμπους, καλά, η Θεσσαλία πολύ μεγαλύτερος, δεν το συζητώ, με πρόβλημα νερού, λειψιδρία δηλαδή, και την μια στιγμή έχουμε πολλά νερά τα οποία χάνονται. Φοβερό. Έχει νερό, αλλά δεν έχει νερό. Έχεις καλλιέργειες, αλλά την ίδια στιγμή οι γεωτρήσεις βγάζουν στην επιφάνεια υφάλμηρο νερό. Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν γίνει σωστά. Άρα λοιπόν ο ενιαίος φορέας,
ο οποίος ανακοινώθηκε για τη Θεσσαλία, θα λειτουργήσει και στην Κρήτη, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση νερού, σε ό,τι αφορά τις υποδομές, είτε που υπάρχουν, είτε που πρέπει να γίνουν. Γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή υποδομές. Πήγε και κάτι λάθος ως προς αυτό το σκέλος? Δεν συντηρήθηκαν ενδεχομένως? Προσέξτε, σωστά. Ακούστε, είναι προώρο να μιλήσουμε, γιατί ούτως ή άλλως υπάρχει μια Ολλανδική εταιρεία που μάλιστα από τη Δευτέρα το πρωί επιχειρεί στην περιοχή της Θεσσαλίας. Αυτή η εταιρεία με την οποία συνεργαζόμαστε σε στενό βαθμό, διότι ένα μεγάλο μέρος των στοιχείων τα τροφοδοτούμε από το Υπουργείο μας, έχει την ευθύνη, έχει μια απίστευτη εμπειρία διαχείρισης τέτοιων περιστατικών σε όλο τον κόσμο. Αυτό δηλαδή που καλούνται να διαχειριστούν σε επίπεδο Θεσσαλίας είναι πολύ μικρό αν συγκρίσει με άλλα αντίστοιχα περιστατικά σε άλλες χώρες του κόσμου. Και καταγράφουν το οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε σε επίπεδο υποδομών. Να σας πω ότι έχουμε φράγματα ή εγκυβελτικά έργα συνολικότερα από την εποχή των Ιταλών, που στα πλαίσια της στήριξης του χώρα μας είχαν κατασκευάσει κάποια έργα στην περιοχή. Είχαμε κανάλια τα οποία δεν είχαν καθαριστεί. Είχαμε δίκτυα του ΕΒ, τα οποία είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα και μας απασχολεί σαν Υπουργείο συνολικά, πανελλαδικά και ειδικά. Όπου λειτουργούμε ένα πλαίσιο του 50, του 55, κάπου εκεί. Και πρέπει να τα αλλάξουμε και είναι η πρώτη μας προτεραιότητα με το νέο έτος. Γιατί έχουμε βασικά πολλά μπροστά μας μέχρι να τελειώσει το έτος αυτό. Και αναφέρουμε στον ΕΛΓΑ, στον ΟΠΕΚΕΠΕ και κυρίως όσα συνέβησαν και όσα εμφανίστηκαν, δημιουργήθηκαν μετά τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές. Άρα λοιπόν, το να βγάλουμε συμπεράσματα αυτή την ώρα είναι πολύ πρόωρο. Σίγουρα όμως μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και δουλεύει μια ομάδα ειδικών, το οποίο πόρισμα θα το έχει σε επόμενες περίπου 4 με 5 εβδομάδες ο Πρωθυπουργός στα χέρια του. Την ίδια στιγμή και η δικαιοσύνη έχει μπει σε μια διαδικασία έρευνας μετά τις προσφυγές που έχουν κάνει διάφοροι πολίτες, εκπρόσωποι φορέων, δήμων κτλ. Για να έχει και εκείνη τη δυνατότητα να αποφανθεί τι δεν είναι σωστά και ποιος έχει τις ευθύνες. Από εκεί πέρα, εμείς όμως συνεχίζουμε τη δουλειά μας, γιατί αυτός είναι ο σκοπός. Δεν περιμένουμε τη δικαιοσύνη. Τι συνεχίζουμε? Συνεχίζουμε να καταγράφουμε μέσω της εταιρείας αυτής. Συνεχίζουμε παράλληλα να δουλεύουμε έτσι ώστε σιγά σιγά να επαναφέρουμε στην κανονικότητα τον τόπο αυτό και την ίδια ώρα τις προσπάθειές μας για να αντλήσουμε όσα χρήματα απαιτηθούν, και να ξέρετε είναι πολλά, θα είναι πολλά τα χρήματα που θα απαιτηθούν, ώστε να επαναφέρουμε τον τόπο αυτό και να τον κάνουμε καλύτερο από πριν. Δηλαδή, είχαμε ένα πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα να το δούμε και σαν ευκαιρία. Άρα το ήρθε feedback που παίρνετε από τις Βρυξέλλες ποιο είναι ως προς το κομμάτι της στήριξης και την προσεχή Τετάρτη ο Επίτροπος Γεωργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βρεθεί στις... Είπατε, σωστά, πείτε το σωστά. Είναι Πολωνός, είναι ο Επίτροπος για την υπεύθυνος για τη Γεωργία, όπου βεβαίως τα ταμεία, οι πηγές χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση του προβλήματος της Θεσσαλίας και του Εύρου, σύμφωνα με αυτά που συζητήθηκαν παρουσία του Πρωθυπουργού με την κυρία Ούρσουλα von der Leyen, μαζί και με τους αρμόδιους επιτρόπους σε μια συνάντηση που είχαμε στο Στρασβούργο, όπου συνοδεύσαμε τον Πρωθυπουργό, ο Κωστής ο Χατζηδάκης, Υπουργός Οικονομικών, ο Χρήστος Ταϊκούρας, Υπουργός Υποδομών, ο κύριος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής, Υπουργός Ανάπτυξης, και εγώ ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Γεωργίας. Και εκεί συζητήθηκαν πολλά, ακολούθησαν και σχετικές δηλώσεις στη συνέχεια, όπως ξέρετε. Και μετά ο καθένας από το δικό του μετερίζει, με το δικό του πεδίο, εξηγηθήκαμε για να προχωρήσουμε παραπέρα και σε πιο συγκεκριμένο επίπεδο τα όσα συμφωνήθηκαν. Άρα, επί του πρακτέου, τι επί του πρακτέου, λοιπόν, τη Δευτέρα που μας πέρασε, έγινε μια πολύ συγκεκριμένη τοποθέτηση από μέρους μου στην Σύνοδο Υπουργών Γεωργίας και μια σειρά από προτάσεις. Παρουσία και του Επιτρόπου Γεωργίας και της Επιτρόπου της κυρίας Κυριακίδη, Κύπρια, η οποία είναι αρμόδια για τα θέματα των τροφίμων, ζώων, αλλά και υγείας. Είναι ένα πολύ πολυπίπεδο χαρτοφυλάκιο, έχει η κυρία Κυριακίδη. Και οι προτάσεις αυτές είναι συγκεκριμένες. Έχουμε το γεωργικό αποθεματικό, το οποίο ιδρύθηκε, το σύστησαν με αφορμή το COVID. Μετέπειτα λειτουργήσε και με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τώρα όμως εμείς ζητήσαμε το ποσό το οποίο διαθέτει το ταμείο αυτό να αυξηθεί, διότι διαθέτει συνολικά 450 εκατομμύρια. Και για καλή μας τύχη ξεκινάει η λειτουργία του από 15 Οκτωβρίου για το 2024. Έχουμε και 15 εκατομμύρια διαθέσιμα υπόλοιπα από το 2023, τα οποία θα δοθούν σε περιπτώσεις παραγωγών ή εκτροφέων πτηνών, κουνελιών, μελισσοκόμων που δεν έχουν δηλωθεί, που δεν ήταν υποχρεωμένοι, που δεν συμπεριλαμβάνονταν στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, άρα είναι στον αέρα. Θα τους καλύψουμε, δεν θέλουν να έχουν ανησυχία καμία, είμαστε δίπλα τους. Και ζητήσαμε από το ταμείο, από τον κουμπαρά αυτό, περισσότερα χρήματα για την κάλυψη παρόμοιων περιστατικών σε όλη την Ευρώπη, αφενός. Και αφετέρου, θέλουμε ένα ισχυρό μέρος του κουμπαρά αυτού για να καλύψουμε τις δικές μας ανάγκες. Παράλληλα, ζητήσαμε και έγινε δεχτό και ξεκίνησε ήδη η λειτουργία της απλοποίησης των διαδικασιών,
τόσο σε επίπεδο διαχείρισης του ΠΑΑ, του Ταμείου Ανάκαμψης, που έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι εμείς σαν Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, του ΕΣΠΑ, προγράμματα τα οποία τρέχουν, χρήματα τα οποία υπάρχουν, αλλά που όμως αν δεν απλοποιηθούν οι διαδικασίες, δεν θα μπορέσουμε να τα απορροφήσουμε και μένουν απρόφητα. Το ζητήσαμε, επισταμμένος, έγινε δεχτό και ήδη δουλεύουμε σε επίπεδο απλοποιήσεων. Και το τελευταίο που επίσης ζητήσαμε είναι να έχουμε τη δυνατότητα για ad hoc χρηματοδότηση ως κράτος στον ΕΛΓΑ. Το λέω αυτό γιατί. Ο ΕΛΓΑ είναι ασφαλιστικός φορέας που πληρώνεται, που δημιουργεί ένα ταμείο από τις φορές των αγροτών των χτινοτρόφων, που ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο ταμείο αυτό. Βεβαίως, ο κανονισμός του ΕΛΓΑ είναι απαρχαιωμένος και δουλεύουμε ταχύτατα έτσι ώστε μέχρι τέλος του χρόνου να έχουμε ένα σύγχρονο και απολύτως εναρμονισμένο με τις νέες συνθήκες, με τους νέους κινδύνους που έχουν διαμορφωθεί βάσει της κλιματικής αλλαγής κανονισμό. Αλλά ωστόσο όμως τα χρήματα τα οποία εισραίουν στο ταμείο του από τις ασφαλιστικές φορές είναι αυτά τα χρήματα τα οποία επιστρέφουν πάλι στους αγρότες για να καλύψει τις ζημιές οι οποίες καλύπτονται. Όμως τα χρήματα αυτά που αυτή τη στιγμή διαθέτει ο ΕΛΓΑ δεν φτάνουν. Και δεν έχει το δικαίωμα το κράτος να μεταφέρει χρήματα στο ταμείο του ΕΛΓΑ, διότι αυτομάτως έχουμε συνέπειες από την κοινότητα που παρακολουθεί όλη αυτή την κίνηση. Έχουμε λοιπόν ζητήσει εξαίρεση του δικού μας ΕΛΓΑ, έτσι ώστε να μεταφέρουμε σε πρώτη φάση πάνω από 100 και πλέον εκατομμύρια στο ταμείο του ΕΛΓΑ για να τρέξουμε τις πρώτες αποζημιώσεις και όσα άλλα απαιτηθούν, έτσι ώστε να μην μείνει κανένας παραγωγός, κτηνοτρόφος, μελισσοκόμος, αλιέας, αλλά και παραγωγός, αγρότης, χωρίς να αποζημιωθεί. Αυτό λοιπόν ήταν το επόμενο στάδιο, το τέταρτο σημείωμα που ζήτησα από τους ομολόγους μου. Έγινε δεχτό και χάρηκα πάρα πολύ όταν ο πρώτος υπουργός που πήρε το λόγο αμέσως μετά ήταν ο Γερμανός ομολόγος μου. Ακολούθησε ο Γάλλος, ακολούθησε ο Βέλγος και ειλικρινά σας λέω συγκινήθηκα διότι μετά από 12 ώρες συνεδρίαση ήταν το τελευταίο θέμα που ζήτησε εμβόλυμα και μπήκε. Και αφού είχαμε ερμήσει και υπήρχαν σε όλους τους οθόνες τους εικόνες, ισχυρά, πολύ σκληρές, αλλά μια εικόνα χίλιες λέξεις. Από το Θεσσαλικό κάμπο και από τις πυρκαγιές του Εύρου. Και εκεί λοιπόν ξεκάθαρα τάχθηκαν υπέρ των αιτημάτων και συνεγόρησαν. Οπότε οι κινήσεις του Επιτρόπου ήταν πολύ πιο περιορισμένες. Με αποτέλεσμα να αποδεχτεί και την πρόσκληση την οποία του έκανα. Και την Τετάρτη το πρωί τον υποδεχόμαστε. Θα κινηθούμε σε όλη την περιοχή της Θεσσαλίας, εάν μας το επιτρέψει ο καιρός, γιατί έχουμε ένα. Αυτό σας ανησυχεί, διότι την Τρίτη και την Τετάρτη αναμένονται. Βεβαίως μας ανησυχεί. Πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα σε μια περιοχή που είναι ήδη λαβωμένη. Βαρημένη και που δεν έχουν ακόμα ομαλοποιηθεί τα πράγματα. Βεβαίως μας ανησυχεί. Μάλιστα είχαμε χθες και θα έχουμε και αύριο το μεσημέρι μία η ώρα νέα σύσκεψη με τα στελέχη της πολιτικής προστασίας, πυροσβεστική, μετεωρολογική υπηρεσία, την περιφέρεια, τους δήμους, φυσικά το Υπουργείο μας, το Υπουργείο Υγείας, έτσι ώστε να συντονίσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να είμαστε έτοιμοι σε ενδεχόμενο νέων έντονων καιρικών φαινομένων. Η αίσθησή μου, προσέξτε, δεν είμαι μετεωρολόγος, αύριο θα έχουμε πολύ πιο καθαρή εικόνα, γιατί τώρα, πέντε μέρες πριν το φαινόμενο, η αλήθεια είναι ότι και ήδη οι μετεωρολόγοι χθες ήταν λίγο συγκρατημένοι και έλεγαν ότι αν δεν είχαν συμβεί αυτά στη Θεσσαλία, θα περνούσε αδιάφορα όλο αυτό που βλέπουμε. Αλλά τώρα, επειδή υπάρχει αυτό στη Θεσσαλία, εκ των πραγμάτων είναι πιο ενεργοποιημένοι και πιο σφιχτοί στην όποια πρόγνωση κάνουν. Αύριο θα έχουμε καθαρότερη εικόνα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε τέτοια φαινόμενα και δεν θα έχουμε άλλα προβλήματα. Αρκετά έχουν τραβήξει αυτοί οι άνθρωποι. Δεν τους πρέπει κι άλλο χαστούκι από το καιρό. Μάλιστα. Αλλά ό,τι και να συμβεί, αυτό τους έλεγα, να κάνουμε το σταυρό μας, να σφίξουμε τη γροθιά μας και να δουλέψουμε μαζί για να καταφέρουμε να ξαναβρει ο τόπος αυτός και ο κάθε τόπος που καλείται να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις το βηματισμό του. Εμείς ως κυβέρνηση, με εντολή του Πρωθυπουργού μας, είμαστε εκεί και θα είμαστε στο πεδίο όσο απαιτηθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να απουσιάσει. Τουλάχιστον ό,τι αφορά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ούτε ο ίδιος, ούτε οι συνεργάτες μου, ούτε μέρα από την περιοχή. Γιατί είναι υποχρέωσή μας, το λέει η συνείδησή μας, αλλά είναι και η εκτέλεση μιας εντολής που ήρθε από τον προϊστάμενό μας. Ο Πρωθυπουργός της χώρας έχει δώσει το παράδειγμα, έχει δώσει τον τρόπο, τον τόνο και είμαστε υποχρεωμένοι να λειτουργήσουμε στον ίδιο ρυθμό. Λοιπόν. Και θα το κάνουμε. Το έχουν νιώσει στο πετσί τους οι άνθρωποι αυτοί. Και θέλω να σας πω και κάτι. Έχουμε δεθεί και ψυχικά με αυτόν τον κόσμο. Και εγώ το χαίρομαι και το τιμώ πολύ. Υπάρχει μια εμπιστοσύνη, υπάρχει μια σχέση πολύ έντιμη. Και ελπίζω και εύχομαι και να μου δώσει τη δύναμη ο Θεός και να καταφέρουμε να τους προσφέρουμε ό,τι στήριξη και σε οικονομικό επίπεδο απαιτηθεί και σε επιστημονικό και στα πάντα, αρκεί να ξαναβρούμε το ρυθμό μας και να ξαναβρούμε. Λοιπόν, επιτρέψτε μου, κύριε Αγγενάκη, να πάρουν πίσω τη ζωή τους στα χέρια τους. Στο χρόνο που μας απομένει, να σας θέσω κάποια πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα που αφορούν την Κρήτη και τα έχουμε αντιλήσει και εμείς μέσα από τα ρεπορτάζ και την επαφή που έχουμε με τον κόσμο. Όσο μπορείτε πιο εμπεριστατωμένα, αλλά
αποκωδικοποιημένα για να προλάβουμε και το χρόνο. Λοιπόν, κεφάλαιο αγροτικές επιδοτήσεις, αν θα εφαρμοστούν τα οικολογικά σχήματα και αν θα χαθούν χρήματα από το περιβόητο πρασίνισμα. Σε ό,τι αφορά συνολικά τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τη λειτουργία του, παραμένει ένα μεγάλο στοίχημα μαζί με τον ΕΛΓΑ, που σας είπα νωρίτερα, να λειτουργήσει με ταχύτητα, με περισσότερη διαφάνεια. Προσέξτε, θα θέλαμε πλήρη διαφάνεια, αλλά δεν θέλω να ονειροβατώ ούτε να λέω υπερβολές. Και κυρίως να υπάρχει μια συνέπεια στο χρόνο και στην ώρα καταβολής των επιδοτήσεων. Να ενημερώσω ότι μοιράζουμε περίπου στα 2,8 με 3 δισεκατομμύρια επιδοτήσεις το χρόνο. Δεν υπήρχε η απόλυτη τάξη και δεν υπήρχε και η απόλυτη διαφάνεια. Και δεν υπήρχε καμία συνέπεια. Με αποτέλεσμα να υπάρχει μια αναστάτωση. Στόχευση και δέσμευσή μου απέναντι στον κόσμο που μας παρακολουθεί είναι να κάνουμε τα πάντα έτσι ώστε οι πληρωμές που έρχονται να είναι στην ώρα τους και σε επόμενο διάστημα, ήδη δουλεύουμε δηλαδή, να μην χαθεί ούτε ευρώ από αυτά που πρέπει, επιβάλλεται να καταβληθούν στους δικαιούχους. Για μένα είναι κανόνας, είναι στόχος, είναι υποχρέωση. Αυτή τη στιγμή, συγκεκριμένα για αυτά που με ρωτήσατε, δεν έχω να σας πω. Ξέρω όμως, τα ξέρω καλά. Έχουμε δουλέψει και θα μιλήσουμε όταν έχω κάτι χειροπιαστό και συγκεκριμένο. Δεν θέλω να δίνω υποσχέσεις, οι οποίες δεν μπορούν να τηρηθούν στη συνέχεια. Ωραία, για τις πληρωμές του ΕΛΓΑ του 22 που εκκρεμούν. Ο ΕΛΓΑ, ό,τι έχει να καταβάλει, το καταβάλει και μάλιστα είναι με πολύ συνέπεια. Ο κ. Λικουρέτζος, οφείλω να πω δημόσια ότι έχει δώσει την ψυχή του μαζί με τα στελέχη του ΕΛΓΑ, όχι μόνο στη Θεσσαλία και στις πυρκαγιές και παντού και στις πλημμύρες και παντού πραγματικά. Οπότε, ό,τι καθυστερήσεις υπάρχουν, βήμα-βήμα, με ταχύτατο ρυθμό ελέγχονται και προχωρούν παρακάτω. Παρά μόνο υπάρχουν εκκρεμότητες που δεν είναι στην ευθύνη των υπηρεσιών μας, των μυστηρίων του ΕΛΓΑ. Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχει ξεκάθαρη εντολή και δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Λοιπόν, τιμές στα ράφια σε ό,τι αφορά το ελαιόλαδο θα αγγίξει τα 14 ευρώ. Προσέξτε, συζητάμε για μια χρονιά η οποία πήγε πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Και η τιμή βρέθηκε στον ουρανό. Για μια χρονιά η οποία νομίζω ότι είχαν πάρα πολλά χρόνια να ζήσουμε τέτοιες τιμές και να εισρεύσουν τόσα χρήματα στα ταμεία των. Και εκτιμήσει για παραγωγή με τα βία 40.000 τόνων ή 30.000. Προσέξτε, θα έχουμε πρόβλημα και μάλιστα η αλήθεια είναι ότι είχαμε ετοιμάσει και είχαμε κάνει το σχετικό lobbying. Γιατί χρειάζεται μια τέτοια διαδικασία. Και είχαμε ετοιμάσει ένα φάκελο για την ακαρπία, αλλά και για, και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα αμπέλια. Ωστόσο όμως, αυτό έμεινε σε δεύτερη μοίρα μπροστά στα μεγάλα, στα πολύ μεγαλύτερα που έχουμε αντιμετωπίσει με τη Θεσσαλία. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα και στις ελιές, αλλά και στο αμπέλι. Την ίδια στιγμή δεν το έχουμε μόνο εμείς, το έχει και η Ιταλία, το έχει και η Κύπρος. Σιγά σιγά λοιπόν χτίζουμε μια συμμαχία οι χώρες του Νότου και το έχει και η Μάλτα. Εμφανίστηκε και στην Ισπανία, η οποία είχε ενισχυθεί οικονομικά από το γεωργικό αποθηματικό τον προηγούμενο χρόνο. Το 23 δηλαδή, στον προηγούμενο, αυτό που διανύουμε ακόμα. Άρα λοιπόν το έχουμε κατά νου. Δεν καλύπτεται από τον ΕΛΓΑ, ούτε από τον κανονισμό του σημερινού, ούτε δεν ξέρω τι θα συμβεί με τον επόμενο, ήδη δουλεύουμε για αυτόν, αλλά ούτως ή άλλως μιλάμε για μια περίοδο που διανύουμε. Άρα πρέπει να υπάρξει έκτακτη χρηματοδότηση από την κοινότητα για αυτό το λόγο. Και να υπάρξει έκτακτη χρηματοδότηση πρέπει να γίνει αποδεκτό. Από το σύνολο των ομολόγων μου και κυρίως από τον αρμόδιο επίτροπο. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται αυτό που σας είπα: μια τεκμηρίωση, είχαμε ετοιμάσει το φάκελο και μια ζήμωση, μια από κοινού διεκδίκηση, την οποία θα την κάνουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή, πρώτη προτεραιότητα, επαναλαμβάνω, είναι οι μεγάλες ζημιές της Θεσσαλίας που φτάνουν τα πολλά δις. Κλείνοντας, μπορείτε να ελέγξετε την οθεία, διότι υπάρχει προϊόν το οποίο πωλείται ως έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, αλλά δεν είναι. Προσέξτε, ελεγκτικό μηχανισμό διαθέτει. Υπάρχει ένα ζήτημα. Ελεγκτικούς μηχανισμούς έχουμε 4-5 υπουργεία. Είναι από τα προβλήματα που έχουμε εντοπίσει και έχω ζητήσει από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να βοηθήσει έτσι ώστε ή να υπάρξουν μεικτά κλιμάκια από τις υπηρεσίες του Υπουργείου, του ΕΦΕΤ δηλαδή. Ο ΕΦΕΤ ανήκει σε εμάς. Από το Υπουργείο Οικονομικών, από το Υπουργείο Ανάπτυξης, από το Υπουργείο Υγείας. Από τις περιφέρειες, γιατί έχουν και εκείνες κάποιες υπηρεσίες στις περιφέρειες έχουν ελεγκτικό ρόλο. Αλλά υπάρχει είτε μεικτό κλιμάκιο ή μια ενιαία πραγματικά ελεγκτική μηχανή, η οποία θα κινείται οργανωμένα, πιθανότητα κάτω από την αιγίδα του ΕΦΕΤ. Έτσι ώστε να ελέγξει και όλα αυτά τα οποία σωστά επισημαίνετε. Εμείς ως ΕΦΕΤ έχουμε μικρό μέρος αυτή την ώρα παρέμβασης και ελέγχου αυτό που περιγράψατε. Μικρό μέρος. Παρ' όλα αυτά, επειδή καταλαβαίνουμε πάρα πολύ το πρόβλημα, το νιώθω, το εισπράττω, είμαστε αποφασισμένοι στο κομμάτι που μας αναλογεί και παρακινώντας και το Υπουργείο Ανάπτυξης, που έχει μεγαλύτερο μηχανισμό ελέγχου και παρέμβασης σε αυτό το οποίο περιγράψατε, να εντοπίσουμε και κυρίως να περιορίσουμε ή να εξαλείψουμε. Επειδή όμως δεν ζούμε σε κόσμο, στον τέλειο κόσμο, ξέρουμε πολύ ότι η εξάλειψη
θα είναι κάτι πολύ ωραίο, αλλά δεν νομίζω το να συμβεί. Αλλά έστω να περιορίσουμε και να υπάρξουν πολύ σκληρά και καθαρά μηνύματα σε αυτούς που γεννούν ιδέες και μηχανισμούς για να προωθούν τέτοιου είδους πρακτικές. Η αλήθεια είναι ότι το ελαιόλαδο είναι χρυσός, πραγματικά χρυσός, και αυτό το αντιλαμβανόμαστε τις περιόδους που εξφοδίνονται τιμές στον ουρανό. Κάνει ένα ξέσπασμα, θεωρώ ότι βήμα-βήμα και σιγά-σιγά θα προσγειωθεί ξανά. Παρότι η χρονιά που μας πέρασε, επαναλαμβάνω, ήταν η καλύτερη χρονιά για τους ελαιοπαραγωγούς μας τα τελευταία τουλάχιστον 20-30 χρόνια. Λοιπόν, εγώ κύριε Αυγενάκη, σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω θερμά που βρεθήκατε απόψε κοντά μας. Να είστε καλά και εύχομαι πολύ γρήγορα να κλείσετε και εσείς τις πληγές σας που σας δημιουργήθηκαν από την πρόσφατη πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις σας και να βρείτε ξανά το βηματισμό σας. Είμαστε ήδη σε πολύ καλό σημείο. Το διαπίστωσα. Να είστε καλά. Καλή δύναμη να είστε.